Οι χαμηλοί ρυθμοί εμβολιασμού στην Κρήτη κάνουν τις αρχές να στείλουν το δικό τους μήνυμα στις τοπικές κοινωνίες υπέρ της θωράκισης του πληθυσμού από τον κορονοϊό. Μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου σήμερα στο εμβολιαστικό κέντρο του Πρωινίκα, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης μίλησε για χρέος όλων των πολιτών. Μετά από όλους αυτούς τους μήνες της πολύ μεγάλης ταλαιπωρίας, τους μήνες όπου οι άνθρωποι του υγειονομικού κλάδου έχουν δώσει ένα τιτάνιο αγώνα για να κρατήσουν το σύστημα υγείας όρθιο, νομίζω ότι έχει έρθει πλέον και το χρέος του κάθε πολίτη να μπει στη διαδικασία να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στο νησί, γεγονός που προβληματίζει τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό θα πρέπει όλους να μας ανησυχήσει. Θα πρέπει όλοι να ξεπεράσουμε και να μην λαμβάνουμε πλέον υπόψη όλες αυτές τις ακραίες ρητορικές, τις ρητορικές που δεν βασίζονται στον ορθολογισμό, τις ρητορικές που αγνοούν τους επιστήμονες και τους ειδικούς και αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Ο μειωμένος αριθμός εμβολιασμών δεν συνάδει με την προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου οι εμβολιασμοί κινούνται στο 37,9% και στο Ρέθυμνο στο 37,6%. Εξαίρεση αποτελεί το Λασίθι που το ποσοστό εμβολιασμού φτάνει το 51%, ενώ στα Χανιά έφτασε το 46,8%. Έχουμε ένα χρέος να προσέλθουμε, να κάνουμε το εμβόλιο και να μπορέσουμε να κρατήσουμε την δημόσια υγεία στο επίπεδο που πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ και δίνουμε ένα μήνυμα σήμερα από εδώ σε όσους δεν έχουν εγγραφή στα ειδικά μητρώα να κάνουν την εγγραφή και μέσα από ένα απόλυτα οργανωμένο σύστημα να έρθουν και να εμβολιαστούν. Την ανησυχία του για την πορεία των εμβολιασμών στην Κρήτη εξέφρασε τις προηγούμενες ημέρες και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκουμανέας.